Το Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά στο Παπάδο της Λέσβου, ύστερα από 25 χρόνια από την πρώτη αναστήλωση και παρέμβαση και μετατροπή του σε μουσείο, ανακαινίστηκε ριζικά την τελευταία διετία και εγκαινιάζει ένα νέο ελπιδοφόρο κύκλο προσφοράς στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα ελαιοτριβεία της Λέσβου που μετρά 140 χρόνια ζωής. Το Μουσείο πλέον Βρανά ιδρύθηκε από τον παππού του Οδυσσέα Ηλίτη και λειτουργούσε έως τα μέσα της δεκαετίας του 70. Πριν 25 χρόνια ξεκίνησαν προσπάθειες αναστήλωσης και μετατροπής του σε μουσείο από τα μέλη του πολιτιστικού φορέα Αρχιπέλαγος. Τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν πρόσθετες αναστηλωτικές και εξοραϊστικές παρεμβάσεις στο χώρο. Πολλοί ήταν αυτοί που παρευρέθηκαν στα εγγένεια και ξεναγήθηκαν στους φιλόξενους χώρους του μουσείου. Κάναμε μία ανακαίνιση η οποία ήταν αναγκαία. Περιλάμβανε και στερεωτικές εργασίες, περιλάμβανε όμως και ανακαίνιση της όλης παρουσίας του μουσείου. Ο επισκέπτης στο Μουσείο Βρανά θα μάθει για όλα τα στάδια εξέλιξης της μηχανικής ελαιουργίας, ενώ θα ξαναγηθεί και στις δύο μόνιμες εκθέσεις που φιλοξενούνται σε αίθουσές του. Η πρώτη έχει τίτλο «Ματιές ένα μνημείο» και αφορά έργα καλλιτεχνών εμπνευσμένα από το ιστορικό λιοτρίβι, ενώ η δεύτερη έχει τίτλο «Η Λέσβος του Ηλίτη» και σχετίζεται με τους δεσμούς του σπουδαίου νομπελίστα ποιητή μας με τον τόπο καταγωγής του. Αυτό το μουσείο και να το κλείσουμε αύριο το πρωί, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα μουσείο που το δούμε τα μέλη του, δεν έχει χρηματοδότηση από κανένα, όπως είπα, τραπεζικό οργανισμό ή άλλο φορέα κρατικό. Αυτό θα μπορεί να ζήσει σε άλλα 150 χρόνια. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους ήχους των τραγουδιών του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος πρόθυμα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που του έγινε.